Είμαστε επιτέλους στα Mad Video Music Awards παρέα με τη Γιούλη Beauty Leaks. Εδώ το σωστό Inception, Γιούλη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις εδώ, πώς βρέθηκες? Έχω να δηλώσω ότι όλοι μας κοιτάνε λίγο περίεργα, αφενός γιατί έχουμε ένα πορτοκαλί μικρόφωνο και δεύτερον γιατί δεν έχουμε κάμερα. Και αυτοί έχουν μεγαλύτερες και τους κόβουμε τα πλάνα. Μήπως για το μαλλί μου? Μήπως. Αφού είσαι πολύ διακριτική. Θέλω να μιλήσω με κάποιον. Έχω την ανάγκη. Καλησπέρα, παιδιά. YouTubers. Και μόνο. Συνάδελφοι. Είναι εκεί εδώ το μικρόφωνο μου. Ναι, αλλά δεν κάνει γι' αυτό. Δεν κάνει, παιδί μου, γι' αυτό. Μα κοίτα, το δικό μου είναι πιο όμορφο γιατί είναι πορτοκαλί σαν το κανάλι μου. Α, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, τώρα εγώ είμαι εδώ για να μιλήσουμε για στυλιστικά πράγματα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε. Θα ξεκινήσω με τις κυρίες πρώτα. Ωραία. Θέλω να μου πεις τι έχεις βάλει σήμερα και καταρχήν κατάλαβα τι έχεις βάλει. Δεν ξέρω την εταιρεία. Δεν ξέρω, την κατάλαβα αμέσως. Αλλά θέλω να μου πεις πώς το σκέφτηκες. Δεν το σκέφτηκα. Βασικά μπήκα στο μαγαζί και επειδή δεν είμαι από τα άτομα που πάνε σε δοκιμαστήριο, το είδα, λέω, πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω κάτι, σου κάνει πολύ ωραία. Εγώ γιατί τι να σου πω. Και τι δεν έχεις βάλει. Και τι έχεις βγάλει, παιδιά. Θα πρέπει να ντρέπεσαι πάρα πολύ. Γενικότερα όλη αυτή η αμφίση είναι τύπου ταπεινό χαμομηλάκι, αλλά σε μαύρο ταυτόχρονα μαύρη χειρά. Ξεκάθαρο ταπεινό χαμομηλάκι. Δεν είμαι εγώ ταπεινό χαμομηλάκι. Ξεκάθαρο σου λέει. Έχω φούστα μετά από το γόνατο, κοίτα εδώ. Και σωστό τακούνι γιατί είσαι και πολύ ψηλό κορίτσι. Α, δεν είναι πολύ σωστό. Εσύ κάποιο ολόσωμη φόρμα. Ναι, εγώ φοράω ένα απλό άσος. Απλό. Να πω, δεν έπρεπε να... Ένα απλό άσος φοράω. Έτσι, είσαι για τους 50 βαθμούς που νιώθω να έχω πάνω μου. Κοκακόλα πίνεις? Πίνω. Θα δροσιστώ τώρα, φέρτε μου μία που έχει. Light πίνεις ή zero? Πίνω light γιατί δεν με νοιάζουν οι θερμίδες καθόλου. Τις έχω γραμμένες. Μάλιστα, πολύ. Light δεν έχει θερμίδες. Τι είπε light γιατί δεν με νοιάζουν οι θερμίδες και η light είναι που δεν έχει θερμίδες. Η zero όμως έχει μηδέν. Τι λέει. Α, κατάλαβες. Να σε ρωτήσουμε και εμείς τι φοράς όμως. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις. Φωνό σου. Θέλω να μου πεις τι φοράς. Φοράω Σάρτο που είναι μια εταιρεία που εδρεύει στο Λίβερπουλ. Και την έχει ένας φίλος μου και μου το έκανε. Δώρο. Όχι, sur measure μου το έκανε. Sur measure, ναι, ναι, ναι. Πώς είναι να σε ράβουν? Να σου πω κάτι, δεν το ένιωσα καθόλου. Α, ήταν έτσι απλό. Είναι full όλο. Παίρνουν τα μέτρα. Σου έχουν πάρει μέτρα ξανά, δηλαδή η πρώτη φορά. Χριστέ μου, εύχομαι πρώτη και τελευταία. Μην ορκίζεσαι. Αγάπη, θα με κάψουν εμένα, σίγουρα. Είσαι η Νάγια. Είμαι η Νάγια. Και είσαι? Είμαι ο Αλέξανδρος. Είμαστε λοιπόν από δύο πάρα πολύ όμορφα κανάλια στο YouTube, τα Οδεκάρο Tarts και το Beauty Leaks by Jewel. Θέλω να μου πεις πού το βρήκες αυτό το φοβερό λάτεξ πράγμα. Αυτό το φοβερό λάτεξ, παιδιά. Έχετε δει την Νίκη Μινάζ? Ναι, βέβαια. Ναι, από την ίδια εταιρεία. Είναι καταπληκτικό, σου πάει πάρα πολύ. Ήταν εύκολο να μπεις μέσα σε αυτό το φόρεμα, ναι, δηλαδή μπαίνει. Θα σου πω ένα μυστικό. Πρέπει να βάζεις κάτι συγκεκριμένο για να γλιστράει. Μάλιστα. Αυτό μετά θα βγει με τον ίδιο τρόπο. Για να μπει μπαίνει δύσκολα. Για να μπει μετά βγαίνει. Βγαίνει. Πάλι καλά. Είναι σίγουρο αυτό. Ό,τι μπαίνει πάντα βγαίνει. Ωραία. Πόση ώρα σου πήρε να ετοιμαστείς? Όχι, τίποτα, 10 λεπτά. Πραγματικά. Πόσα? Αλήθεια σου λέω, 10 λεπτά. Με εκπλήσεις και σε θαυμάζω. Όσο δεν έγραφε εδώ η Κατερίνα μου λίγες φακίδες μου, ήθελα να το πω. Σπύρο! Με πατάς. Καταρχάς, τι είναι αυτό το καταπληκτικό κίτρινο ράσο που φοράς? Όχι και ράσο, είναι κρυσταρέλος. Ήθελα να νιώσω λίγο διαφορετικά, λίγο πιο αρχοντική, λίγο πιο κοιτά. Πολύ μου αρέσει. Όχι. Συγγνώμη, φιόγκο δεν έχω δει. Το μαλλί μου. Πάρα πολύ ωραίες. Λέω να πάνε σε κάνω τατουάζ. Θες πως κάνεις φακίδες? Παίρνεις εδώ το βουρτσά, την πατάς μέσα σε καφέ σκιά και τσουκ 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 τσουκ. Πρόσεξε πως το κάνεις, μην γίνεις πουά ολόκληρος. Θέλω να δηλώσω επίσημος και επίτιμος θαυμαστής του οξυγόνου. Και αν θα λες παντού πως θα σου λείπω, θα σου λείπω. Είμαι διαβασμένος. Ναι. Λοιπόν, θα κάνεις κάποια εμφάνιση απόψε? Θα κάνω, τι ήρθαμε. Ένα στοιχείο μπορούμε να έχουμε. Καλέ, χορός, χαμός. Πολύ γυαλίζω η κακομοίρα, ρε παιδάκι μου. Όπου μη κάνεις κοντινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Γεια, thank you. Να μιλήσουμε για τα τεχνικά προβλήματα που συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Πέρα το ότι είμαστε πάρα πολλοί κόσμος εδώ και το red carpet είναι μικρό για να χωρέσουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Τι να κάνουμε, δεν είχατε ένα χαλί να το βάλετε λίγο πιο πέρα? Είχαμε εμείς ένα Black Carrot Awards, πολύ καλό, μακρύ. Καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα που φτιάξαμε το τεχνικό μας ζήτημα, τελικά δεν έφταγες εσύ. Ευχαριστώ. Τα έχεις στήσει? Όχι, έχω πάρα πολύ. Ζεσταίνομαι. Αλλά δεν περνάει τίποτα από αυτό εδώ που έχουμε χτίσει. Έχεις βάλει δηλαδή primer και setting spray. Με εντυπωσιάζει. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό που φοράς? Ότι είναι απλό και εντυπωσιακό ταυτόχρονα. Είναι απλό,
Αυτό. Αν έβλεπε τι τραβήξαμε για να μπει, δεν θα σου φαίνονταν τόσο απλό. Να μου πει, να μου εξηγήσει πώ έβαλε. Κάνε το πόδι από εδώ πάνω να μπει στο παπούτσι και μετά ένα να ανέβει όλο. Και να... Εντάξει. Όλα καλά, είμαστε εδώ. Το θέμα είναι να βγει κιόλα για να μπούμε στο επόμενο ρούχο. Θα ήθελα να είμαι από μια πλευρά να δω πώ θα το βγάλει και δεν το εννοώ πονηρά. Θέλω να δηλώσω ότι πρώτη φορά σε είδα από κοντά. Το 2012. Εδώ. Όχι. Πού. Στο λάθο με την Άννα Βύση. Ναι, με τη Θεά. Γιατί καταλαβαίνετε, έχουμε θέματα. Θα δώσουμε και ένα βραβείο σήμερα μαζί με την Μέρη Σινατσάκη και τον Σπύρο Σαμοήλη για το καλύτερο γκρουπ. Ανυπομονώ να δω ποιο γκρουπ θα πάρει το βραβείο. Η Μέρη θα τραγουδήσει. Θα τραγουδήσει. Όχι, εγώ ανέλαβα τα Mad Walk και τραγούδισα και χώρε. Ήμασταν εκεί. Ήμασταν εκεί. Καταλαβαίνει. Μα έχει συνηθίσει σε τραγούδια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ τα έχω διαβάσει, τα έχω μάθει όλα, θα τραγουδήσεις. Θα τραγουδήσω. Το πάνε στην τηλεόραση. Με τον Βαγγέλη Κακουριώτη, κατάλληλες προϋποθέσεις. Θα μας πάρεις τη δουλειά. Όχι, δεν θέλω. Και τραγουδάς και παίζεις και παρουσιάζεις και YouTube κάνεις. Πώς θα γίνει αυτό το λοιπόν, πράγμα. Λοιπόν, εγώ προτείνω να το μοιράσουμε. Θα κρατήσεις το YouTube. Να το κρατήσω. Μου και το χορό. Ναι, κάνεις και χορό. Τι χορό κάνεις. Διάφορους χορούς. Τσάμικο, καρσιλαμά, pole dancing και πάλι. Έχουμε κάνει και εμείς pole dancing. Μπράβο. Μία φορά βέβαια, γιατί μετά η δασκάλα παραιτήθηκε. Γιατί κάνατε τώρα αυτό το κακό στη δασκάλα? Όχι, εμείς τίποτα. Μόνη της είπε ότι εγώ θέλω να σταματήσω τη συνεργασία μου με τη δουλειά. Πόσα κρίσταλα έχει πανοραμένα. Ξέρω, είναι έτσι το ύφασμα που είναι πολλά τα κρυσταλάκια. Καλά, αυτή είναι πιο ψηλή από μένα. Πόσο ύψος έχεις? 1,76. Είσαι πιο ψηλή από μένα. Α, φοράς πιο ψηλό τακούνι. Έχω καιρό να εμφανιστώ και γενικά να παρευρεθώ στα Mad Walk. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Και ελπίζω να περάσει ο κόσμος τέλεια και εσείς και να το χαρούμε όλοι. Μας θυμάστε που σας πήραμε από πίσω τα μάτια. Κάνετε ένα βίντεο στο κανάλι. Έτσι δεν σε θυμόμαστε. Όχι, έτσι ήταν το μάτι. Κάνε rephrase. Λέω, λέει, μας θυμάστε που σας πήραμε από πίσω. Α, δεν σας θυμάμαι. Ήμασταν δίπλα σας. Εγγραφή στο κανάλι κάνατε. Ορίστε, φυσικά. Πώς λένε το κανάλι? Το κανάλι το λένε... Κοίταξε να δεις Κωνσταντίνε. Τα ποτήρια μας ψηλά. Και αν θέλω ξέρω το Κωνσταντίνος, ναι, γιατί δεν θα το ξέρεις. Ναι. Έχει κάνει βίντεο και βίντεο κλιπ στην Κέρκυρα από την οποία και κατάγεσαι. Και εσύ από την Κέρκυρα είσαι. Κερκυραίος. Και ωραίος. Και εσύ και ωραία. Λοιπόν, πρέπει να βρεθούμε εκεί το καλοκαίρι. Κωνσταντίνε, είναι η πιο ωραία στην Ελλάδα. Ποιος? Η Ελένη Μενεγάκη είναι πιο ωραία στην Ελλάδα. Αυτό το έχει ψάλει εκπομπή. Στη δική μα θα πει ότι είναι η Σιλένα. Η Σιλένα το δεν είναι πιο ωραία. Πού θα δώσουμε ρωτό από το Κέρκυρα? Στην Κέρκυρα. Στο 54 και για καφέ, στο μικρό καφέ, έτσι λίγο να πάρουμε τα πάνω μα. Κάτι μου θυμίζει αυτή η κοπέλα σε κάποιο Mad Walk. Έχουμε κάνει παρέα σε κοινό καμαρίνι. Και είναι και ο φωτογράφο σου, Έλενα. Να με έχεις βγάλει τέλεια φωτογραφία στο Instagram. Σε ρωτήσω κάτι. Μπορώ να σε ζηλεύω που με το κανάλι σου έχεις πάει σε κάτι μέρη, κάτι νερά, γαλάζια. Μπορώ να σε πάρω και σένα την επόμενη φορά. Πάρε μας μαζί σου. Και εσύ μαζί. Εσύ με όλο αυτό το μαλλί ταιριάζει απίστευτα σαν κρέτα νερά. Αρχικά η Σιλένα με αυτό το μαλλί πρέπει να κλείσει η δεύτερη θέση στο αεροπλάνο για το μαλλί. Σωστό και αυτό, είναι βαρύ. Πώς πάει το YouTube? Γιατί είσαι και συνάδελφος, δηλαδή να πούμε λίγο και τα δικά μας. Έχω στην οικογένεια του YouTube εδώ και ένα χρόνο σταθερά. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό, μου αρέσει πολύ το μπλα μπλα, δεν το κλείνω. Και είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος επικοινωνίας. Έλα εδώ, γρήγορα. Έλα εδώ, Ραμόν, έλα εδώ. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε τη Ραμόνα. Και είπα να πω ένα γεια. Καλησπέρα, Ραμόνα. Λοιπόν, Ραμόνα, θέλω να κρίνεις αυτό που φοράω. Καταρχήν, θέλω τα παπούτσια σου. Πολύ, τα θέλω κι εγώ. Παλί, αλί, τζαμσούτ, άψογο. Για αυτά θέλω. Για το στο. Έλα, ορίστε. Έλα. Γιατί κλαίει το άλλο. Ακούω συνέχεια ότι κάτι θα κάνει στην τηλεόραση του χρόνου. Το ακούω πολύ όμως. Κι εγώ, είμαστε δύο τώρα. Ευρυδίκη. Αρχικά θέλουμε να κάνουμε και οι δύο ακραίο φαγγέρλι. Ναι. Γιατί σε λατρεύουμε αντικειμενικά όμως. Τώρα αυτό θα ακουστεί περίεργο. Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια σου. Αλλά είμαστε και λίγο μικροί, ναι. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που μιλάμε τώρα, γιατί... Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, έχω πονέσει με τραγούδια σου, έχω χωρίσει με τραγούδια σου. Ξέρουμε ποιο. Με το πόσο λίγο με ξέρεις. Πες μου αλήθεια, πώς τραγουδάς με την ίδια φωνή του δίσκου, όπου και να σε ακούσει κάποιος. Είναι η φωνή μου. Τι προσέχεις? Προσέχω όσο χρειάζεται, κάνω ό,τι χρειάζεται για τη φωνή μου, εννοείται. Προσέχω να μην πίνω ούτε ποτό, ούτε κρύα, ποτέ. Κάνω μαθήματα ακόμα. Δεν θα γίνω ποτέ τραγουδίστρια, γιατί δεν προσέχω τίποτα από όλα αυτά. Το καλοκαίρι δηλαδή τι καφέ πίνεις? Δεν πίνω το καλοκαίρι. Πότε δεν πίνω, τι εννοείς?
πίνεις δηλαδή άμα θες να δροσιστείς. Θέλω να μου πείτε, να μου θυμίσετε πόσο χρονών είστε για να πάθω τρία κεφαλικά. Εγώ είμαι 18. 24. 20. Πώς έχεις καταφέρει να κάνεις καριέρα και είσαι 18 και εγώ είμαι 24 και δεν έχω κάνει ακόμα. Νομίζω είναι συγκυρίες, παιδιά, συγκυρίες. Άλλο πράγμα κάνει ο Παναγιώτης, άλλο πράγμα κάνει εσύ. Ναι, εσύ... Δεν το ξέρεις αυτό. Τραγουδάω. Γενικά, αν θέλεις να φτιάξουμε ένα τραγούδι να γράψουμε μαζί. Σήμερα εδώ πέρα θα τραγουδήσετε. Ναι. Θα τραγουδήσουμε, έχουμε act μαζί με τους Kings, την Εμμανουέλα και τη Σάγια. Αν ήμασταν έτσι, θα σ' άρεσε ή όχι. Μπορεί να είσαι αγδημένοι, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Έγινε πως κάνει λίγο ζέστη, θα δούμε. Παιδιά, συγγνώμη να πω κάτι. Σε αυτό το πλάνο μοιάζω λίγο με το Σοκράτη από το Game of Love. Θες να έρθω από εδώ, παιδιά. Το βελάκι. Έλα. Τώρα πάμε. Ναι, ο Παναγιώτης, ναι. Καταρχάς, γιατί σε λένε Παναγιώτη. Καταρχάς, γιατί με πήρατε την προηγούμενη συνέντευξη, έρχομαι σε ένα λεπτό. Είμαι δίπλα. Γιατί με λένε Παναγιώτη. Ναι. Α, αυτό που θέλει και λίγη σκέψη. Έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Ναι. Είναι ανταγωνιστές. Εμείς ένα απλό κανάλι έχουμε. Δεν κάνουμε καλοκαίρι πρωινό. Ανταγωνιστές. Που έχουν εδώ πέρα το κανάλι τους, θέλω να σας πω ότι ξεχωρίζετε, παιδιά, από μακριά. Το total, το outfit, το τρελό, το jumpsuit δεν υπάρχει. Εάν υπήρχε fashion police, έπαιρνες 10 με τόνο. Εσύ, βέβαια, ναι, είσαι Color Day Festival. Μα δεν είμαι. Color Day Festival. Είναι επειδή θα λείπω το Σάββατο. Είστε παρέα εσύ. Είμαστε Caro Tarts, πρέπει να δεις. Δεν φαντάζεσαι. Τον Άλεξ τον ξέρω 100.000 χρόνια, τον έχω ξεπεράσει. Είμαι big fan. Big fan. Σε έχω ξεπεράσει ένα. Big fan. Δόξα τω Θεώ, παίρνω κι εγώ λίγη δόξα γιατί μου την κλέβει συνέχεια αυτό. Θα σου έχω κάνει όταν είσαι σύνδεση στο πρωινό παντένα. Συγγνώμη, αν υπάρχει αυτό, θέλω να μπει flashback. Έχεις κουκλοποιηθεί. Πού να σε θυμάμαι με το μπουκλάκι, ρε εσύ. Μου λέει, είμαι το παιδί με το μπουκλάκι. Είμαι. Είσαι άλλο. Έχω φωτογραφία. Βάλ την, να τη δούμε. Θα τη βάλω. Οι viewers σας βλέπουν τηλεόραση. Βλέπουν. Ωραία. Και ξέρω και τι θα βλέπουν. Να πες το τώρα εσύ. Να πω ότι θα βλέπουν. Θα βλέπουν το καλοκαιρινό πρωινό του Ε. Φύγετε σπλάς. Σπλάς. Παναγία όμορφη και τρελή από πίσω. Συγγνώμη, δεν θα είναι πολύ ωραίο τα παιδιά να σκάνε μύτη και στην εκπομπή. Να το δοντιλάκι. Είχατε προτάσεις εδώ για τα συμβόλαια. Εδώ μεταξύ, το ότι έχω πάρει εγώ το μικρόφωνο και σας κάνω τις... Σαν το σπίτι σου. Σαν το σπίτι σου, παιδιά. Τι άλλα νέα. Όλα καλά εδώ. Δεν σε λένε Παναγιώτη. Με λένε Παναγιώτη γιατί είμαι Πανάγιος. Παναγιώτη, έχει φάει φόλα. Τι ζώδιο ήταν. Λέων. Εντάξει, εγώ είμαι κόκκινος. Εσύ τι ζωής, καρκίνος. Καρκίνος με λέων, δυναμικός, αυτός ευαίσθητη εσύ. Άμα δεν μιλήσεις με τους συναδέλφους σου, με ποιους θα μιλήσεις. Πες τα, μα πες τα, YouTube forever. Subscribe όλοι, Καροτάς, μικρή Ολλανδέζα, Γιούλη, Γιωγιώτα, Τζέρεμι, Έκαναν Βενετία. Το όβλεψη για σήμερα θα το πάρουμε. Γιατί όχι. Τι λέει το πρέστημα. Είμαι πολύ μετριόφρον και λέω εγώ θα το πάρω. Α, τέλεια, τέλεια. Πόση ώρα σου πήρε να ετοιμαστείς. Α, εντάξει, όχι τίποτα τρελό. Δηλαδή, σύνολο καμιά μισή ώρα. Δεν είναι τρελό, μια μισή ώρα κάνω εγώ για να πάω στον καφέ. Είδες. Ναι. Και θέλω και σπόι. Αυτό ανεβαίνει Κυριακή. Το δικό σου επόμενο πότε ανεβαίνει. Κυριακή, αγάπη μου. Σπόιλ κάνε. Vlog θα είναι. Τι θα είναι. Δηλαδή, μόλις δείτε αυτό... Είναι ανταγωνιστές. Ποιος θα πάρει τα πιο πολλά views. Μόλις δείτε αυτό, θα σηκωθείτε όλοι, θα πάτε να δείτε τις Δανάης και θα δώσετε όλα τα views του κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και καλή πτυχία. Τι γαμάτο μαλλί είναι αυτό. Μπορώ να το πω. Τι γίνεται. Έλα από Βενετία. Έλα από. Θα αγκαλιάσω τι έχει συμβεί. Τέλεια. Θα τα έκανες κι εσύ. Όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μου αρέσει όμως. Δεν είμαι το ίδιο τολμηρή. Αυτό είναι μόνο. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που λες στα story και στα χόλο ότι παίρνεις όλο φορέματα για Όσκαρ και δεν έχεις πλάτα βάλεις και τελικά βρήκες. Το έβαλα σήμερα για να το ζήσω λίγο. Εντάξει, είναι too much, αλλά δεν πειράζει. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Το red carpet για μένα είναι μια απίστευτη εμπειρία. Το συχαίνομαι. Τέλεια, καταπληκτικά. Όπως και ο Γιώργος το συχαίνεται. Τι γίνεται, Γιώργο? Για δεν έχω ακούσει τι λέτε. Αλλά ναι, το συχαίνομαι. Όχι, ρε παιδιά, ωραίο είναι γιατί. Κουσταρείς. Πήρες δαχτυλίδι για την βράβευση. Το είχα το δαχτυλίδι. Έχω πολλά, είναι ένα καινούριο απλά. Αυτό που σημαίνει. Πώς, μ' αρέσεις. Σας παρακαλώ, κύριε, μην με πατάτε. Okay. Συνέβη κάποιο connection εδώ με τα παιδιά. Καλά, εσύ που πήγες. Έμαθα εδώ ότι είχαμε παρεμφερή μαλλιά και θέλω να πω ότι σε ζηλεύω πάρα πολύ που μπορείς και έχεις μακριά πολύχρωμα μαλλιά γιατί εγώ έπρεπε να βάλω ψεύτικα για να το κάνω. Τι θα κάνετε, παιδιά, σήμερα? Ερχόμαστε μετά από 7 χρόνια ξανά εδώ στο χαλί του Mad VMA και τριγυρίζουμε στην Ευρώπη και τώρα είπαμε να το δώσουμε λίγο πιο πολύ στην Ελλάδα. Τι ωραία μπλούζα είναι αυτή! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά και εσύ έχεις πάρα πολλά ωραία πάνω σου. Θες να τα παρεκκλήσω? Όχι. Το μαλλί σου είναι καταπληκτικό. Πόσα χρώματα έχει πάνω?
8. Το ουράνιο τόξο πόσα έχει? 7. Δηλαδή εσύ είσαι πιο πολύ από το ουράνιο τόξο. Παιδιά, δεν μου έχουν ξαναπεί το σωρό κομπλιμένο, δεν συγκινηθώ. Φαντάζομαι ότι το σκέφτηκα τώρα, δεν το έχω δουλέψει. Πλούσα από πού είναι, τι θέλω. Άσος. Άσος, ναι. Ωραία. Θες να αλλάξουμε? Όχι. Τι κάνεις εδώ, θα τραγουδήσεις? Σήμερα όχι, δεν θα τραγουδήσω, ήρθα απλά να παρακολουθήσω. Εντάξει. Γιατί είναι η μουσική, είναι η αγάπη μου, η μεγάλη, είναι πολλοί φίλοι μου που θα τραγουδήσουνε. Και απλά λέω, αν θα είχαμε τη χαρά να σε ακούσουμε, βρε παιδί μου, κι εμείς. Μπορείτε να με ακούσετε στα live που κάνω. Και να με δεις εκεί, άμα θες να με ακούσεις να τραγουδάω. Πάρα πολύ, εσύ θες να με ακούσεις να τραγουδάω? Δεν είμαι σίγουρος, αν και μ' αρέσει να ρισκάρω. Ψέματα πως για μένα λες, ψέματα μέσα στο μυαλό. Συγχαρητήρια, ορίστε το γραφείο σας. Προσοχή σας. Πάμε να δούμε όλοι μαζί ένα πουλ. Στο YouTube σήμερα και ευχαριστώ και στην Κάτια για την αγάπη της και την προσωπική της υποστήριξη. Και τρίτο και σημαντικότερο, θέλω να πω ότι δεν θα πω ότι πήρα εγώ το βραβείο, θα λέω ότι το πήρε όλο το ελληνικό community, γιατί όλοι οι Έλληνες YouTubers βοήθησαν το YouTube να πάει εκεί που είναι σήμερα. Αγωνιώδη αναζήτηση του πάρκινγκ στο οποίο η Γιούλη... Στα McDonald's πέσαμε. Ναι, αλλά... Σε θεληματικούς παρκαδόρους πέσαμε, στο αμάξι δεν πέσαμε πάνω. Μόνο πατατάκια φάγαμε όμως, ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ τώρα θέλω να φάω τουλάχιστον βρώμικο στη Μαβίλη. Κοιτάξτε, λοιπόν, να δείτε με catering ή χωρίς, αυτό ήταν το βίντεό μας και αυτό ήταν και το MAD, το VMA, το 2018, το by Coca-Cola και McDonald's. Πού? McDonald's δεν μας δώσαμε. Μόνο Coca-Cola ήπιαμε. Εισαγωγή δεν κάναμε ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά, θα το δείτε έτσι, χωρίς εισαγωγή. Λύσαξες να φύγεις εσύ. Από πού? Από μέσα. Αφού κοιτούσατε για δικιάρογλου, που κοιτούσε τη Γιούλη, που κοιτούσε τη Γιωγιώτα.